Ένα μοναδικό πνεύμονα πρασίνου, πλούσιο σε χλωρίδα και πανίδα, είναι ο βοτανικό κήπο του τμήματο γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Είμαστε υπερήφανοι και είμαστε, θεωρούμε τον εαυτό μα και ευλογημένο. Καθώ βρισκόμαστε σε μια πανέμορφη φύση, η οποία εκτό από το φυσικό περιβάλλον έχει και το πλεονέκτημα ότι χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση και την έρευνα. Ο βοτανικό κήπο βρίσκεται μέσα στο αγρόκτημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, εντό τη Πανεπιστημιούπολη, και απλώνεται σε περίπου 350 στρέμματα. Μια έκταση περίπου 6 στρεμμάτων που βρίσκεται στο χώρο του αγροκτήματο. Υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά είδη φυτών, περίπου πάνω από 350 διαφορετικά είδη, πολλά εκ των οποίων είναι ε, χαρακτηριστικά είδη τη πλούσια κριτική χλωρίδα. Το αγρόκτημα είναι ένα πραγματικό μελίσι. Στου χώρου του καθηγητέ, φοιτητέ, ερευνητέ μελετούν καλλιέργειε διαφόρων ειδών και προσπαθούν να δώσουν νέα πνοή σε αυτέ. Έχουμε σχεδόν τα πάντα. Είμαστε ένα τμήμα το οποίο είναι πολυσχιδές και πολυπράγμα... πολυπράγμων. Ανθοκομεία, λαχανοκομεία, δεντροκομεία... Αμπελέονε και ελαιώνε, αλλά και αρχιτεκτονική τοπίου, αστικό πράσινο, φυτοπροστασία, μικροβιακέ καλλιέργειε, ανακύκλωση νερών και στερεών υλικών, γεωεπισκόπηση με τη χρήση ντρόν είναι κάποιες από τι ερευνητικέ και εκπαιδευτικέ δραστηριότητε του τμήματο που λαμβάνουν χώρα στο αγρόκτημα. Όλη αυτή η έρευνα και η εκπαίδευση έχει αντίκτυπο στην κοινωνία. Και βέβαια, γιατί το Ίδρυμά μας από τη μία είναι το κεντρικό, από την άλλη έχει δώσει μεγάλη βαρύτητα στην α, διάχυση της γνώσης, και σε επιστημονικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο κοινωνικό. Πολλά από αυτά που σας είπα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία όχι μόνο του Ηρακλείου και της Κρήτης αλλά και της Ελλάδος. Μέρος της δραστηριότητας φυσικά αποτελεί και η μελέτη και προστασία της πλούσιας χλωρίδας της Κρήτης. Η κρητική χλωρίδα αριθμεί περίπου γύρω στα 1800 είδη ηθαγενών φυτών δηλαδή που αυτοφύονται μόνα τους χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση. Από αυτά περίπου τα 223 είναι ενδυμικά. Που σημαίνει ότι ενδυμούν, ζουν μόνο στο νησί της Κρήτης και σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου. Mm -hmm. Έχουν ιδιαίτερη αξία και σημασία και η ανάδειξή τους φυσικά, για το λόγο ότι πολλά από αυτά, πάνω από 100, 147 περίπου, είναι δόδημα, τρώγονται και πάνω από 200 έχουν εξαιρετικές φαρμακευτικές ιδιότητες. Είναι μποράγκο, που σημαίνει Πού κατευθύνεται η εισοδιά Σε διάφορου αποδέκτε. Πρώτα απ' όλα, στου ίδιου του φοιτητέ και το προσωπικό του Ιδρύματο. Κατά δεύτερον, σε ευαίσθητε κοινωνικέ ομάδε και ορισμένα από αυτά έχουμε την τιμή να προσπαθούμε να τα εμπορευτούμε σαν brand names του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Το τμήμα προσπαθεί και φαίνεται πω είναι πολύ κοντά στο να το καταφέρει. ...να κατασκευάσει στο χώρο του Αγροκτήματος ένα πρότυπο βοτανικό πάρκο ηθαγενών και ενδημικών φυτών της Κρητικής Κλωρίδας... ...το οποίο θα αποτελέσει ένα επιστημονικό, περιβαλλοντικό αλλά και πολιτιστικό πάρκο. Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα δώσουμε λύσεις και θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε πολύ μεγαλύτερα προγράμματα... ...ανάδειξης του φυτικού πλούτου που έχει η Κρήτη. Μέχρι τότε ωστόσο μια επίσκεψη στο βοτανικό κήπο που υπάρχει αυτή την ώρα στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και αξίζει και επιβάλλεται. Ο χώρο εδώ είναι επισκέψιμο σε εργάσιμε μέρε και ώρε. Είναι ανοιχτό και ελεύθερο για το κοινό. Είναι ιδιαίτερα αγαπητό στου μικρού μα επισκέπτε.